Σοφία Κασχαλοπούλου και είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω απόψε στο ιστορικό καφέ Κήπος και σε αυτή την πολύ σημαντική διεθνή εκδήλωση που πραγματοποιείται εδώ. Είναι η πιο σημαντική από την ίδρυση του καφέ από το 1870. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο ιστορικό καφέ Κήπος, το καλείο να δατώρα πλέον και της Ευρώπης. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι ένα όραμα έγινε πραγματικότητα. Έγινε πραγματικότητα μετά από 2 χρόνια, όταν για πρώτη φορά μου γνωστοποιήθηκε περίπου τον Οκτώβριο του 2012, ότι είναι το μοναδικό ιστορικό καφέ που έχει μείνει πλέον στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και το κίνητρο, η σπίθα, θα λέγαμε. Ο Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, σας καλωσορίζουμε εδώ στα Χανιά. Αξιότιμο προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπολίτες. Σας καλωσορίζουμε απόψε στο φιλόξενο χώρο του ιστορικού καφέ Κήπος, σε ένα όμορφο χώρο γεμάτο μήνες και ιστορία. Η ιστορία που δικαίως το κατατάσσει τόσο στα πλέον αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς της πόλης των Χανίων, όσο και στα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της από κάθε γωνιά της Ελλάδος, της Ευρώπης και του κόσμου. Αγαπητοί φίλοι, όταν η ιστορία και η μνήμη συναντούν το μεράκι, γεννιούνται όμορφες πρωτοβουλίες. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να γίνουμε μάρτυρες του επιστεγάσματος επίμονων προσπαθειών διάρκειας 2 ετών που αποτελούνται σαν μια. Μετά από 150 χρόνια σχεδόν, στον Κήπο, στα Χανιά, να υπογραφεί η ιδρυτική πράξη ενός συνδέσμου που δεν υπάρχει, πιστέψτε με, ψάξτε το παγκοσμίως. Του συνδέσμου ιστορικών καφέ Ευρώπης. Αλλά και σε όλη τη διάρκεια, γιατί πρέπει να το εκμυστηρευτώ ότι ο πρώτος που του είπα την ιδέα μου και την ένιωσε την αγωνία μου να το κάνω και να το πραγματοποιήσω ήταν ο κ. Γιάννης Γαργαδάκης, επειδή ήταν και άνθρωπος που είχε κάνει παρόμοιες κινήσεις. Κύριε Γαργαδάκη, η τύχη των Χανιώτικων νέων είναι να ταξιδέψουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απόψε. Κοδηγιά σας. Μας έχετε κάνει την τιμή να έχουμε την πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Ελλάδα. Είναι τιμή μας. Τον κύριο Βασίλη Σατάκη, που ήταν η αρχή, ήταν η σπίθα, το ξεκίνημα για να ξεκινήσει ο σύνδεσμος ιστορικών καφέ Ευρώπης. Immediately said yes, we go with you. We follow you. Όταν πρώτο πήγε στο Παρίσι, στο συγκεκριμένο καφέ της κυρίας Γκαρδίν, άφησε την ιδέα και λέει, είπαν αμέσως ναι, θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να είμαστε εδώ απόψε. We think that today and this trip is a beautiful beginning of an association that we will work together, the cafe houses, but not just the cafe houses. This connection is between the countries and between the cultures. So it is a very beautiful and very important thing. Αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε μέσα από αυτό το δρόμο, μέσα από αυτά τα ιστορικά καφέ να υπάρχει ένωση ανάμεσα στις κουλτούρες, σε πολιτισμικό επίπεδο και στις χώρες. That I want to stress because. Είναι όντως τονίζει και η κυρία Νόρα ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ένωση ανάμεσα στις παραδόσεις και στις χώρες, που τονίζει ιδιαίτερα αυτό. I think in the school we learn only a bit about our common culture and history, so maybe something that we can teach to the people together, so this is a great association.
Επίσης, ένα σημείο το οποίο τόνισε είναι ότι έχουμε κοινές ρίζες, η ίδια το είδε αυτό, αφού ήρθε στην Ελλάδα και έζησε ό,τι έζησε εδώ αυτές τις δύο μέρες. Στα σχολεία δεν είναι δυνατόν να διδαχτούμε τα πόσο κοινά χαρακτηριστικά έχουμε, μόνο με το να σκεφτόμαστε στον άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you very much for your receival and the way we were received here in Shania. And I'm coming from France, from the Delago, and I'm the Swedish of this trip. So, from the north, thanks to the south. It's incredible that you are so kind and so warm with us. Θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει πάρα πολύ για την όλους για τη φιλοξενία. Είναι πάρα πολύ ζεστή. Για όσους είμαστε εδώ, για όσους δεν δουλεύουμε τώρα εδώ, για τα 22 χρόνια που είμαστε, ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί πράγματι όταν ήρθε εδώ πέρα ο κήπος δεν ήταν αυτό που ήθελε και τα κατάφερε μετά από χρόνια. Αυτά δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καταρχήν σήμερα έχετε 26 χρόνια μας ήρθε στο κήπο. Τιμή, χαρά και συγκίνηση. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νιώθω τόσο πλήρες που δεν υπάρχουν λόγια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω. Η Σοφία είπε κάτι πολύ, που με έπιασε πάρα πολύ χθες μετά τη συνέντευξη τύπου. Νιώθω ότι έχω ευλογία και του Θεού και των ανθρώπων. Θέλω να πω όμως ότι τα πάντα είναι ευλογία οικογένειας και ευχαριστώ την οικογένειά μου. Καλησπέρα και από μένα, έστω καθυστερημένα, η βραδιά το καλή. Είμαστε όλοι τόσο συγκινημένοι που υπάρχει αυτή η ιστορική μέρα. Εγώ θα είμαι λίγο πιο πρακτική, επειδή έχουμε και τους ξένους εδώ.